που είναι σοβαρό. Αχ, αυτή τη ρόφητα, Βασίλη, τι κάνει, Βασίλη, δεν ξέρω, ναι, μας έχει τρελάνει. Βασίλη, πρώτη μέρα διατροφής, λυπήσουμε. Για πες, Άρη μου. Λοιπόν, το Θεατρικό Μουσείο της Ελλάδας, θα σας πω τώρα που το πάω, γιατί είχαμε ένα άσχημο ξέσπασμα. Λοιπόν, το Θεατρικό Μουσείο της Ελλάδας περνάει πάρα πολύ δύσκολα και έχει πάρα πολλά χρέη. Ο ίδιος ο κύριος Γεωργουσόπουλος, θέλω να σας πω που είναι ο πρόεδρος, θέλω να σας πω ότι του κάνουν κατασχέσεις στις καταθέσεις του. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, γι' αυτό και δόθηκε μια ενημερωτική συνέντευξη τύπου χθες στο θέατρο Μουσούρι. Καλά κάνεις και το λες. Δεν ήξερα καν. Ναι, παιδιά, είναι τρομερά χρέη. Και κινδυνεύει και ο ίδιος και ο κ. Μιχαλακόπουλος που είναι αντιπρόεδρος. Να μπουν και μέσα οι άνθρωποι. Ναι, λοιπόν. Τα χρέη από πού προκύπτουν. Από τα χρέη του Μουσείου, γιατί είχαν χρέη στο ΙΚΑ. Μάλιστα. Καθώς δεν τους βοήθησε ποτέ το Υπουργείο Πολιτισμού. Και εκεί λοιπόν που γίνονταν η κουβέντα, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο οποίος είναι γνωστός για τις εξάρσεις του και τα ξεσπάσματά του, δεν δίστασε να αποκαλέσει την πρώην Υπουργό Πολιτισμού και νυν πρόεδρο του Δουσού, στο Σταύρος Νιάρχος, την κυρία Κονιόρδη, την αποκάλεσε μουλάρα. Λοιπόν, είναι. Έλα, ρε Δημήτρη. Σταμάτης Κραουνάκης. Καλό είναι τεράστιος. Και μάλιστα είπε ότι. Γιατί δεν έκανε κάτι, κυρία Κονιόρδη, για το μουσείο. Θα σας πω εγώ γιατί δεν έκανε. Γιατί είναι μια μουλάρα. Και γι' αυτό την έβαλαν και σε άλλη θέση τώρα. Καθώς η κυρία Κονιόρδου πλέον είναι σε άλλη θέση, είναι στο Σταύρος Νιάρχος. Και επίσης λέει ότι το επί Κονιόρδου πλέον θεωρείται ήδη ανέκδοτο, καθώς ήταν και υπουργός πολιτισμού. Ναι. Το διαβάζουμε σήμερα στην Εσπρέσο, θέλω να πω και την πηγή μας. Καλά το κάνεις και το λες σε τους αδέρφους, ε. Ναι. Τι πήγες να πεις, δεν πες. Θέλω να πω. Σταμάτης Κραουνάκης. Είναι σοβαρό το θέμα. Ναι, θα πω κάτι που δεν το περιμένει να το πω. Για πες. Ναι, μην λέτε όχ. Ζωικό Βασίλη, όχι, όχι, καθόλου, καθόλου. Μην πεις αυτά που λέτε. Προσέξτε, μην προτρέξετε να πείτε ότι όχ, για μια γυναίκα. Φυσικά και δεν είναι πρέπον για μια γυναίκα να μιλάμε έτσι, αλλά νομίζω ότι αφορά τις πολιτικές της, τον τρόπο που χειρίστηκε την πολιτική στο Υπουργείο και τη συγκεκριμένη πολιτική της βούλησης. Ναι, σε αυτό πάει ο χαρακτηρισμός. Με τον όρο μουλάρα συμφωνείς, εκείνο το θέμα. Μουλαροειδής χειρισμοί στο Υπουργείο, νομίζω. Δεν το είπε έτσι όπως το θέτει τόσο κομψά, την είπε μουλάρα. Μάλιστα. Ναι. Δηλαδή δεν είπε ότι έκανε μουλαροειδείς χειρισμούς. Ναι, παιδιά, κοιτάξτε πάντως, ό,τι και να έγινε, ό,τι και να είναι, όντως, το μουλάρα για μια γυναίκα, την άποψή μου λέω, είναι βαρύ. Αλλά είναι. Ο κύριος Κραουνάκης μέσα, δεν είναι επειδή ακριβώς κάνει ξεσπάσματα, θεωρώ, και επειδή αγαπάει πάρα πολύ τους καλλιτέχνες και το έχει αποδείξει αυτό με τόσες ευκαιρίες που έχει δώσει στους νέους ανθρώπους, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μέσα από τον όρο, που ίσως κάνει κατάχρηση του όρου, θέλει να δείξει ότι το Υπουργείο Πολιτισμού δεν νοιάστηκε για το Θεατρικό Μουσείο. Και πολύ καλά και κάνει. Ξέσπασε. Δεν μπορεί να δικάζει το Μιχαλακόπουλος και ο Γιώργουσόπουλος κάθε τρεις μήνες οι άνθρωποι να γίνεται κατάσχεση στις συντάξεις τους. Να είναι ένα θέμα 10 χρόνια, το ξέρουμε τώρα. Και ευτυχώς που υπάρχει ένα Σταμάτης Κραουνάκης και έχει το θάρρος και βγαίνει και τα λέει. Μπράβο, Σταμάτη. Γιατί δεν φοβάται. Ο χαρακτηρισμός δεν είναι σωστός, όμως ο Σταμάτης λοιπόν, όταν το λέει έχει άλλη κρυά από το πόεμο. Ναι, εντάξει, δεν το δέχομαι. Το άσχημο είναι ότι εξαιτίας μιας λέξης χάνεται όλη η ουσία. Ότι ο άνθρωπος βγήκε, ασχολήθηκε.